Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου εκφράζοντας την συμπαράστασή μου στους κατοίκους της Ροδόπης που δοκιμάστηκαν στη χθεσινή πλημμύρα, να τους ευχηθώ περαστικά και κουράγιο. Θα είμαστε αρρωγοί τους στην επούλωση των πληγών που άφησε η Θεομηνία. Επίσης, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή αισθήματα ευγνωμοσύνης μου προς το προσωπικό της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας του στρατού και όλου του κρατικού μηχανισμού που πραγματικά συνέδραμαν στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της πλημμύρας. Θα χρειαστεί κατά προτεραιότητα ίσως να δούμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής των Αμαράντων. Τυχαίνει να είναι και το χωριό του συναδέλφου Καραϊουσούφ, ο οποίος αποκλεισμένος είναι, και των γύρω χωριών, γιατί συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδεύουμε προς το τέλος της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2018. Αύριο θα έχει ψηφιστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, είναι ένα ορόσημο στην δύσκολη πορεία της χώρας μας να λυτρωθεί από την σκληρή επιτροπή και την μέγενη των μνημονίων. Γνωρίζουμε ότι έχουμε αρκετές δυσκολίες, αρκετά εμπόδια μπροστά μας, αλλά η ανάταξη, η ανάκαμψη της οικονομίας μας, της χώρας μας, έχει αρχίσει. Το ζητούμενο είναι την θετική πορεία διαφόρων σοβαρών δικτών αριθμών να την μετατρέψουμε με τις ενεργές μας πολιτικές και σε θετικές εξελίξεις στη ζωή της κοινωνίας, των συνανθρώπων μας, στην βελτίωση του βιωτικού επίπεδου τους και της καθημερινότητάς τους. Και νομίζω ότι τα τελευταία μέτρα και με το κοινωνικό μέρισμα και με την αλληλεγγύη προς τη νέα γενιά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και στην φετινή συζήτηση του προϋπολογισμού κυριάρχησε η αντίληψη της ολικής, της μαζικής αντιπολίτευσης, η τακτική του σοκ και δέος, του βαράτα αλίπητα, πυρ καταρρυπάς και καταβούληση. Ακούστηκαν πραγματικά βαριές κουβέντες και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Τα έχουμε συνηθίσει, ψεύτες, λαϊκιστές, τυχοδιώκτες, καρεκλιστές κλπ. Και από Σοβιετία, Μαντουριστάν, τώρα μπήκαμε και στον αστερισμό της Νιγηρίας και του Μπουρκίνα Φάσο, ήταν αυτοί που συνέκριναν την Ελλάδα. Έλεος πραγματικά. Εγώ λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, σε καλό να μας βγει αυτός ο θυμός και το μένος σας, σαν κοινωνία και σαν χώρα εννοώ, ταυτόχρονα και σε εσάς, σε καλό να σας βγει, σαν παράταξη, σαν ένα ιστορικό κόμμα, σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Στη Θράκη, σε εμάς εκεί πέρα πάνω, λένε το πολύ αψί ξύδι στο δοχείο τους, στο κιούπιτι κάνουν ζημιά, μην πάθετε κάποια τέτοια ζημιά. Και την κατηγορία ότι κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε για την καρέκλα, δεν την αποδέχομαι και προσωπικά και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους περισσότερους τους γνωρίζω από πάρα πολλά χρόνια. Η καρέκλα που κάθονται για αυτούς έχει αγκάθια και η πουκαμίσα η βουλευτική που φοράνε δεν είναι μεταξωτή, αλλά μια πύρινη πουκαμίσα και δοκιμασία για αυτούς. Σε αυτό το ζήτημα το ΖΕΝΕΤ, το δικό σας, είναι κατοχυρωμένο. Καλύτερη λύση για να εκλείψει και αυτή η ρητορική από την πολιτική μας ζωή θα είναι στη συνταγματική αναθεώρηση να θεσπίσουμε τις θητείες για να μην λέμε ότι υπάρχουν καρεκλοκένταυροι κλπ. Θέλω να αναφερθώ για εντάχει και για την Θράκη και βρεθήκαμε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας τώρα τελευταία. 13-14 του Νοέμβρη έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή. Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετοχόντων ήταν ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Θράκη ιδιαίτερα είναι σε μια φάση μετάβασης και από μια απομονωμένη, αποκλεισμένη περιοχή μετατρέπεται σε ένα σημαντικό κόμβο ενεργειακό, μεταφορικό, μετακομιστικό, τουριστικό πέρασμα, εμπορικό κέντρο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανέλυξης της περιοχής μας, ώστε να ξεφύγουμε από τις τελευταίες θέσεις της χώρας και της Ευρώπης. Έγινε μια καταγραφή, ιεράρχηση άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων για την ανόρθωση της περιοχής και της κοινωνίας μας. Θα παρακολουθήσουμε αυτές τις παρεμβάσεις και θα δουλέψουμε για την υλοποίησή τους. Για να γίνει αυτό, πέρα από στοχευμένες ενέργειες και επεξεργασμένες πολιτικές στήριξης τομέων οικονομικής ζωής και δραστηριότητας, πρέπει να αλλάξει
αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και η μέχρι τώρα παγιωμένη αντίληψη για τη Θράκη. Η κινδυνολογική, διχαστική πολιτική, πολιτική διακρίσεων και γετοποίησης πρέπει να εγκαταληφθεί, οι εκπρόσωποι αυτών των αντιλήψεων να περιθωριοποιηθούν, τα διάφορα στεγανά στο όνομα του ηδήμονα, του θρακολόγου, του διαχειριστή του μειονοτικού προβλήματος να πάψουν να επηρεάζουν αρνητικά τις πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση, να πάψουν να παράγουν ένταση, να χτίζουν τύχη στη θρακιώτικη κοινωνία. Και θέλω να αναφερθώ επιγραμματικά σε συγκεκριμένα ζητήματα των τελευταίων ημερών. Παραδείγματος χάρη για την Σαρία, για την προαιρετική επιλογή των ανθρώπων της μειονότητας για τις υποθέσεις τους ανάμεσα στην μουφτία στη Σαρία και στο αστικό κώδικα. Αυτό χαρακτηρίστηκε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή μας ως δώρο του ΣΥΡΙΖΑ στον Ταΐπ Ερντοάν, αν είναι δυνατόν. Η πάγια θέση της αριστεράς από το 1974, στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιούμε εγώ, σε όλες τις εκφάνσεις της ήταν, την ανοχή σας λίγο πρόεδρο να τελειώσω την σκέψη, και εντεύθεν ήταν η κατάργηση των δικαστικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή, η εκκοσμίκευση της κοινωνικής ζωής σε όλους τους τομείς και αυτού του κομματιού της κοινωνίας μας. Η αιμονή μέχρι σήμερα σε αυτό το καθεστώς είχε ως μόνο στόχο την θρησκευτικοποίηση της μειονότητας, την άρνηση και απόκρυψη των άλλων ταυτοτήτων της μειονότητας, την περιθωριοποίηση, περιχαράκωση και την γετοποίησή της. Τα περί δικαιωμάτων σεβασμίου των θρησκευτικών πεπιθήσεων διεθνών συνθήκων είναι αφαιρεζές για την κάλυψη των μύχιων πόθων ορισμένων κύκλων να μην θεωρούν τη μειονότητα αναπόσπαστο κομμάτι του λαού της χώρας μας. Η κυβέρνηση προχώρησε στην προαιρετική επιλογή. Βηματάκι είναι αυτό κατά την άποψή μας, όμως είναι ένα θετικό βηματάκι. Η ίδια η κοινωνία έχει αποδεσμευθεί από αυτό το βαρύδιο του παρελθόντος και θα το βάλει στο χρονοτούλαπα της ιστορίας. Πολλή κριτική έγινε και για τον Υπουργό Παιδείας και για τον Πρωθυπουργό για τον τρόπο που άνοιξαν για την επιλογή του Μουφτή. Γιατί αυτονόητα πράγματα στην χώρα μας είναι δύσκολα και στα γενικά, πώς να μην είναι δύσκολα και για τον χώρο της μειονότητας. Είναι αλήθεια ότι οι μουφτίδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι αποδεκτοί από την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Έχω γράψει μερικές ιστορίες για τους μουφτίδες, δεν με παίρνει ο χρόνος να τα αριθμίσω. Για όλα αυτά και άλλα θα επιδιώξουμε έναν ειλικρινή διάλογο με τον κόσμο, με την κοινωνία της Θράκης, για να βρούμε επιτέλους λύσεις σε αυτά τα χρόνια προβλήματα, τα οποία προβλήματα όσο συντηρούνται θα υπενωμεύουν το μέλλον της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει...